Ναι, συνεχίζουμε δυναμικά με σειρά παρεμβάσεων στη Βουλή όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τις τελευταίες μέρες, διότι τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, η κοινωνία δυσκολεύεται και υποφέρει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και τα αιτήματά τους. Σε συνεργασία λοιπόν με τους φορείς τους, φέρνουμε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Και θέλω να τα τονίσω για να τα ακούσει και ο κόσμος, να τα χρησιμοποιήσει και να τα διεκδικήσει. Το ένα είναι το ζήτημα του προγράμματος του ΑΕΔ, της κοινοφελούς εργασίας, που ζητάμε για 360 εργαζόμενους στον νομό Κορινθίας να παραταθεί και στους Δήμους και στην Περιφέρεια. Καλύπτουν σημαντικές ανάγκες, παίρνουν το μισθό τους που είναι αναγκαίος μες στην πανδημία και βοηθούν και τους Δήμους να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Δεύτερον, ζητάμε ο ΕΦΚΑ Κορινθίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται Κύπρου 21 και διαχειρίζεται χιλιάδες συντάξεις, να ενισχυθεί με προσωπικό, προκειμένου οι δικαιούχοι να πάρουν τις συντάξεις τους, να πάρουν τους σκόπους μιας ζωής, να πάρουν αυτό που θα τους βοηθήσει να επιβιώσουν και τις οικογένειές τους μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Εργατικού Κέντρου, έφερα το θέμα στη Βουλή προς το αρμόδιο Υπουργείο και περιμένω άμεση αντίδραση για να στελεχωθεί ο ΕΦΚΑ Κορίνθου, να βγάλει τις συντάξεις που πρέπει και να στηρίξει την κοινωνία και τους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα αυτονόητα. Το τρίτο ζήτημα είναι τα περιφερειακά ιατρεία του νομού, που σε πολλές περιπτώσεις και πολλά χωριά και δήμους αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται από την υγειονομική υπηρεσία. Και αναφέρομαι στους Καλιάνους, στο Λιόντι Νεμέας, στην Περαχώρα, στους Αγίους Θεοδόρους, στον Δήμο Τενέας με το Χιλιομόδι και άλλες περιοχές οι οποίες δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εξυπηρετηθούν για τις συνταγογραφήσεις, για τα φάρμακα, για τις βασικές ανάγκες, για τις εξετάσεις που χρειάζονται οι κάτοικοι. Και επομένως, σε συνέχεια αιτημάτων που δεχτήκαμε από τοπικούς φορείς και αυτοδιοικητικούς, τα φέραμε στη Βουλή και περιμένουμε άμεσα να πάνε γιατροί που να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που το κράτος θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι μπορεί να υποστηρίξει τον πληθυσμό στο κοινωνικό δικαίωμα της υγείας. Άρα, γιατρούς υποχρεωτικά στα χωριά και στους Δήμους και στις κοινότητες που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Και τέταρτο και τελευταίο ζήτημα, πολύ σημαντικό νομίζω, είναι αυτό το οποίο έχουμε θέσει με τη χρηματοδότηση πολιτιστικών συλλόγων, οι οποίοι όλο το διάστημα αυτό δεν μπορούν να καλύψουν τα πάγια έξοδά τους, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να συντηρήσουν τους εκπαιδευτές τους, τους δασκάλους τους, γιατί είναι φορείς και παράγοντες της τοπικής κοινωνίας, τοπικού πολιτισμού, των χωριών, των κοινοτήτων μας, όλης της Κορινθίας. Και για τρίτη φορά στη Βουλή απαιτούμε να πάρουν μια ενίσχυση για να καλύψουν τα αυτονόητα, να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν και την επόμενη μέρα. Ένα τελευταίο για τα αγροτικά είναι το μέτρο 5.1, το οποίο σας στείλαμε και στα τοπικά σήμερα, που πρόκειται για την προστασία των παραγωγών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Ένα μέτρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να χρηματοδοτήσει και χρωστάει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και πρέπει κιόλας να το επεκτείνει για να μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστροφές, να αποφύγουμε προβλήματα και να στηρίξουμε έναν κλάδο τον αγροτικό που και στην Κορινθία πήρε ψίχουλα όλο το προηγούμενο διάστημα από την κυβέρνηση και είναι υποχρεωμένοι τουλάχιστον την προστασία και την πρόληψη να την υποστηρίξουν και να την υλοποιήσουν με αυτά που ξεκινήσαμε από το 2017 στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης με το μέτρο 5.1 και τον ΕΛΓΑ.